Stelios. Μέχρι να φτιάξουν το HUUUGE, θα σας πω μια μικρή ιστορία. Αν ερχόμαστε του χρόνου, θα κλείναμε ακριβώς 40 χρόνια. Ήταν πριν ακριβώς 40 χρόνια, 39. Που έζησα πάλι αυτή τη συγκίνηση που νιώθει κάθε καλλιτέχνης που ξενιτεύεται. Γιατί εγώ έχω ένα ιδίωμα όταν πραγματικά σκέφτομαι κάποια συνταρακτικά πράγματα που γίνανε στην πατρίδα μας, κόβει τη φωνή μου. Όταν βλέπω εσάς, θυμάμαι ότι τότε ήμουν και εγώ νέος. Αλλά δεν έχει σημασία αυτό. Μπράβο, σημασία είναι ότι είμαστε εδώ. Σημασία είναι ότι είμαστε εδώ και είμαστε καλά. Ήρθαμε λοιπόν να σας διασκεδάσουμε. Ήρθαμε να μάθουμε πώς είσαστε και να σας δώσουμε μια χαρά ακόμα. Αυτή η χαρά βγαίνει μέσα από το λαϊκό τραγούδι, μέσα από τη λαϊκή παράδοση. Όλα αυτά τα χρόνια που περάσανε, πραγματικά έκανα 10 βήματα παραπάνω όσον αφορά την εκπαίδευση και το πηγεμό αυτού του οργάνου, του Άγιου οργάνου, μακριότερα. Κατάφερα το 2022 να γίνει άειλη πολιτιστική κληρονομιά στο κατάλογο της UNESCO. Wow. Κατάφερα 27 λαϊκά όργανα δικά μας να περάσουν στην εκπαίδευση με κρατικό πτυχίο και εφταετή φίτηση. Είμαστε ίσοι και όμοιοι με το βιολί, με το πιάνο, με την άρπα, με το βιολοντσέλο. Δεν έχουμε να ζητήσουμε τίποτα. Χαρά λοιπόν στις μαμάδες και στους μπαμπάδες που στέλνουν τα παιδιά τους να μάθουν λαϊκή μουσική. Γιατί να σας πω κάτι, Έλληνες είμαστε, τι θα μάθουμε, κλαρίνο, κλαρινέτο και σαξόφωνο, μπουζούκι θα μάθουμε, κανονάκι θα μάθουμε, λαούτο θα μάθουμε, όλα τα λαϊκά όργανα και είναι 27. Θα ήθελα να το κρατήσετε αυτό το νούμερο, διότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και όσες μαμάδες θέλουν τα παιδιά τους να πάρουν ένα πτυχίο, να σπουδάσουν ως μουσική ή μονοπρολιώτα, τη μουσική, να σκεφτείτε ότι έχετε να διαλέξετε μεταξύ 27 οργάνων. Είναι δικά μας, κατά δικά μας, από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη και μέχρι το Σιδνεϊ. Καλή διασκέδαση!
τα παιδιά που ακούγονται μας. Τι θέλετε, να θυμηθούμε το 2004. Και σας δώσαμε ένα δείγμα, γιατί τότε είμαστε, μάλλον για όσους δεν ξέρουν, καταρχήν πρέπει να μαθαίνουμε λίγο την ιστορία, λίγο και πάνω σε πρόεδρο, ευχαριστώ, για να μαθαίνουν οι νέοι και να μην ξεχνάνε οι παλιοί. Ναι, έλαβα μέρος στην τελετή έναρξης της Ολυμπιάδας. Θα μπορούσε να ήταν ακόμα καλύτερα, όμως όλα, όλα, αυτό που βλέπετε απόψε, αυτό που γίνεται εδώ, αυτό που θα γίνει μεθαύριο στην Αδελαίδα, αυτό που θα γίνει μεθαύριο στη Μελβούρνη, γίνεται για την Ελλάδα. Για την Ελλάδα, ρε γαμώτο. Αυτό είναι το πρώτο. Πραγματικά, αυτό είναι για την Ελλάδα. Πρέπει να κάνουμε πράγματα για την Ελλάδα. Αυτή είναι πάνω από όλα μας. Πάνω από όλα μας. Παπουζούκια λοιπόν. Λοιπόν, θα σας θυμίσω μερικά από τα τραγούδια που έχω γράψει και για τα οποία ευθύνεστε εσείς. Γιατί εσείς θα κάνετε μεγάλες επιτυχίες και σας ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Και θα πέσουμε στα βαθιά κατευθείαν. Πάμε στη Λάρα.
αλήθεια. Να φύγω και ελεύθερος να νιώθω. Αφού είστε εσείς, εμείς, το τραγούδι αυτό είναι για μας, είναι για εσάς. Ζηλεύω τα πουλιά γιατί έχουν φτερά. Να είχαμε φτερά, να πηγαίναμε εκεί, στο χωριό του καθενός. Στα αγκαλιά της μάνας, στα χέρια του πατέρα και στη γη. Έτσι δεν είναι? Ναι. Τώρα τι λέω εγώ, εντάξει. Λοιπόν, φεύγουμε από το Στελάρα. Δυστυχώς, παιδιά, έχουμε φτωχύνει. Έχει φτωχύνει το πράγμα πάρα πολύ. Τώρα θυμήθηκα ότι και ο Στελάρας έφυγε, και ο Τόλης που θα παίξουμε τώρα έφυγε, και ο Στράτος έφυγε, αλλά είναι εδώ άλλοι αξίοι και συνεχιστές. Άλλωστε, η φωνή δεν πεθαίνει, τα τραγούδια δεν πεθαίνουν. Αφιερωμένο! Την Αγνή, καλά είναι. Η Αγνή Καλοουμένου είναι ένα νέο φιντάνι, μόνο τη σημασία της λέξης, η οποία τραγουδάει καλά. Και εμείς, οι παλιές καραβάνες, που ξέρουμε τη μουσική κάπως, θέλουμε ανθρώπους μέσα μας, γύρω μας, να τραγουδούν καλά. Η Αγνή.
πόσες μέρες, πόσες νύχτες, πόσες Κυριακές στέναζε θα γίνω καλός. Θα φάω το φαΐ μου όλο.
Λοιπόν, έχω γράψει τραγούδια, έχω πραγματικά και αυτά που έχω στο σιρτάρι είναι τα καλύτερα, παιδιά, όπως θέλουν τραγούδια, έχουν εμφανικότητας. Νομίζω ότι, εντάξει, καλά τα πήγαμε, εδώ ευχαριστημένος είμαι, δεν με συγκυρώ. Αλλά ξέρετε τι λυπάμαι, ρε παιδιά, τα νέα τα παιδιά. Τα λυπάμαι πραγματικά, γιατί δεν έχουν πού να στηριχτούν, πού να κουμπίσουν. Πρέπει ένα παιδί που έχει ταλέντο, μόνος του, να γράψει στίχο, να γράψει μουσική, να ενορχιστρώσει, να γίνει σκηνοθέτης, να γίνει ηχολήπτης, να γίνει τα πάντα, να γίνει παραγωγός και να τολιβάσει το δημιούργημά του σε αυτό το YouTube, το οποίο αγία μου. Εντάξει, έχει τα καλά του. Και να περιμένει από εκεί πόσα χτυπήματα θα κάνει. Εντάξει. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, παιδιά. Η νεολαία υποφέρει. Πρέπει να τη στηρίξουμε. Εγώ είμαι κοντά στα νέα τα παιδιά και επειδή τα πολλά λόγια είναι φτώχεια, σας αφιερώνω το τραγούδι που έγραψα γιατί είναι σμαράγδα. Αφιερωμένο. Το 1964.
είναι 17 χρόνια. Λοιπόν, δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Με τραγούδισε, μου έδωσε πάρα πολλά και εγώ του δώσα. Τα δικά του είναι περισσότερα όμως. Καταρχήν μου έδωσε το γιο του, Στέλιο Διονυσίου. Τα πούμε τραγούδια. Που έδωσα στο στρατό να τον τιμήσουμε για μια φορά ακόμα. Thank you.
στα δυο μου μάτια απόψε θα λύτης κι όλη την αγάπη που έχεις κάτι δάκρυ μέσα στην καρδιά μου θα τη βρεις. Γύρισε κοντά μου, απελπισία, δική σου η απουσία, δίκο το μαχαίρι στην καρδιά. Έχει πιάσει απελπισία, δική σου η απουσία, δίκο το μαχαίρι στην καρδιά. Γύρισε κοντά λάθη που κάνει η ζωή και
θέλω να πω, θέλω να πω και στην αγάπη τόσα παράπονα που έχω στην καρδιά. Γιατί μου φέρνει την χαρά και φέρνει τα παιδί. Γιατί το γέλιο μου δίνει συμφορά. Να μοιραστεί.
Ύστερα λένε πως θέλω.
κόσμο ελεύθερο σπουργή. Έφυγε ο στράτος, έφυγε ο στράτος και πέθανε η διασκέδαση. Τι λέτε? Λοιπόν, άφησα για το τέλος ένα ορχιστρικό κομμάτι το οποίο θα μου φέρετε μια καρέκλα, παρακαλώ. Μια καρέκλα μου φέρετε, σας παρακαλώ. Ένα μουσικό κομμάτι το οποίο το έχω παίξει χιλιάδες φορές. Είναι αρκετά δύσκολο και ιδιαίτερο. Όμως, επειδή έχουμε ετοιμάσαμε, θα παίξουμε καλύτερα απόψε. Δεν ξέρετε γιατί. Ξέρετε? Όχι. Γιατί είσαστε εσείς.
Thank you.